Δεν πατέρα μάγκη. Αγαπητοί πρόσφυγε, αγαπητοί καθηγητές, γονείς, αγαπητά παιδιά. Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Κονέων θα ήθελα να καλωσορίσω όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα όμως εκείνα της πρώτης γυμνασίου. Και να ευχηθώ σε όλα σας μια καλή σχολική χρονιά. Ο Σύλλογος Γονέων είναι κοντά στα παιδιά, κοντά στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, προσπαθώντας να κάνουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε σε αυτό το δύσκολο καιρό, σκεφτόμενοι πάντα το καλό των παιδιών μας. Κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου έγιναν σημαντικές εργασίες συντήρησης του σχολικού χώρου, όπως βάψιμο, μόνωση, κατασκευή ειδικής ράμπας, καθώς και ασανσέρ προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των παιδιών που το έχουν ανάγκη στις αίθουσες. Ένα έργο που έγινε πράξη μετά από μεγάλη προσπάθεια και θα ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ένα έργο που αξίζει το σεβασμό όλων μας, καθώς δεν είναι παιχνίδι, αλλά μέσω εξυπηρέτησης κάποιων παιδιών με ειδικές ικανότητες. Όμως, τίποτα από αυτά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν ήταν εδώ η διευθύντρια του σχολείου μας, η κυρία Όλγα Πιθαρούλη. Η οποία καθοδηγούσε, συντόνιζε και είχε την επίβλεψη όλου του έργου σε καθημερινή βάση, προκειμένου να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Βοηθή της, η κυρία Δέσποινα Καλύβα, γραμματέας του σχολείου. Και η κυρία Ελένη Φουγλάκη, βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. Τις οποίες ευχαριστούμε θερμά, καθώς επίσης και τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι το παλιότερο σχολείο στην πόλη μας. Ιδρύθηκε το 1924 και κατατάσσεται σε ένα από τα ιστορικά κτίρια της πόλης μας. Στο χώρο αυτό έχουν μαθητεύσει γενιές και γενιές. Αν ρωτήσετε κάποιο μεγαλύτερο, όλο και κάποια ιστορία έχει να σας πει. Αυτό όμως που εγώ έχω να σας πω είναι ότι είναι μια ιδιαίτερη τιμή για όλους μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Να είστε περήφανοι για το σχολείο σας, να το προσέχετε σαν το σπίτι σας, γιατί είναι το δεύτερο σπίτι σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το διατηρείτε καθαρό, να σέβεστε τους χώρους του, γιατί εσείς οι ίδιοι απολαμβάνετε όλο αυτό το έργο που έχει γίνει. Σεβαστείτε τον κόπο των ανθρώπων που ασχολήθηκαν και να είστε μέσα σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε στη διάθεση των παιδιών, των γονιών, των εκπαιδευτικών, οτιδήποτε χρειαστούν. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε κάθε θέμα που προκύπτει. Η πόρτα μας, τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά για όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.